Κύριε Λιανέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αλιμπέρτη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πέμπτη, ωραία, μια χαρά. Εσείς πώς είστε, πώς πάνε οι προετοιμασίες για το τριήμερο? Α, εδώ το καρναβάλι έχουν ξεκινήσει, όχι μόνο οι προετοιμασίες και οι εκδηλώσεις και τα γλέντια στα χωριά, όπως τα βλέπετε. Ναι. Και πάρα πολλοί συμμετέχουν ενεργά. Έχουν ξεκινήσει με τα κινήσεις των περίφημων κορδελάτων από το ένα χωριό στο άλλο. Οπότε το γλέντι έχει και η διασκέδαση του κόσμου έχει ήδη ξεκινήσει να απολαύσουν άλλη μια χρονιά τις ημέρες των Απόκριων. Mm-hmm. Μιλάω για τις τρεις μεγάλες εκδηλώσεις έτσι, που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα της Νάξου και το μεγάλο στοίχημα το αυριανό με την Αμφιτρίτη και τον Ποσειδώνα. Έρος της Θαλάσσου, έρωτας της θάλασσας. Mm-hmm. Για πέστε μας λοιπόν εδώ κάποιες έτσι, περισσότερες πληροφορίες, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται συνεχώς να μάθει περί της συγκεκριμένης παράστασης. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι η ομάδα των εθελοντών που απαρτίζεται και στελεχώνουν και δραστηριοποιούνται κάθε έτος για το καρναβάλι όλο και αυξάνεται και βέβαια αυξάνονται και οι δράσεις του καρναβαλιού και ο πήχης μπαίνει πάντα υψηλότερα και καλύτερα. Θα σου πω παράδειγμα ότι πρώτη φορά έγινε και μια πολύ όμορφη τελετή και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Λυκειάρχη και στα παιδιά του Λυκείου για την τελετή έναρξη που έγινε παλιά πόλη. Ήταν μια πραγματικά πολύ ζεστή εκδήλωση αυτή. Μια πολύ ζεστή εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια Αγγελή που παραχώρησε εκεί το χώρο της εκδήλωσης. Mm-hmm. Και βέβαια η συμμετοχή ήταν πολύ ωραία. Πέρασαν εκατοντάδες συμπολίτες μας. Και βέβαια είναι σημαντικό πάρα πολύ όταν βλέπουμε νέα παιδιά 15-16 ετών να τραγουδούν τραγούδια και να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις και να οργανώνουν ορχήστρες και βέβαια να δημιουργούν, να βάζουν τον πήχη υψηλότερα και για την προσωπική τους ζωή και βέβαια εμείς όλοι οι συμπολίτες τους να χαιρόμαστε που μέλη της κοινωνίας μας συμμετέχουν τόσο ενεργά και προσπαθούν μέσω της τέχνης να δίνουν αυτό που δίνουν στους συμπολίτες τους. Πάντως πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες και μεγάλες ιστοσελίδες έχουν διαφημίσει το καρναβάλι της Νάξου. Περιμένουμε κόσμο, θα έρθει κόσμο. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία έχετε? Κοιτάξτε, σίγουρα θα έρθει κόσμος. Ο κόσμος έχει διάθεση και θα έρθει. Και θα έρθει αρκετός κόσμος πάλι το Σαββατοκύριακο που θα είναι πάλι ένα τριήμερο, το τελευταίο τριήμερο βέβαια και η καθαρά Δευτέρα που ο κόσμος θα διασκεδάσει και θα απολαύσει το νησί της Νάξου και τη φιλοξενία που προσφέρουν οι ντόπιοι, mm-hmm. που προσφέρουμε εμείς όλοι. Λίγο πολύ για τις λαμπαδιφορίες γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι στο καρναβάλι φέτος θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, 20, γύρω στις 20. Λίγο λιγότερες, αλλά έχουμε φέτος θα παρουσιαστούν άρματα και συμμετοχές οι οποίες θα έχουν πάνω από 140-150 άτομα να συμμετέχουν σε ένα δρόμενο. Πολύ ωραία. Θα είναι αρκετός ο κόσμος που συμμετέχουν. Υπάρχει ενεργοποίηση και δραστηριοποιούνται έντονα όλοι αυτοί οι εθελοντές και ενδιαφέρονται και να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί για την κάθε ημέρα υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες που δουλεύουν εθελοντικά με πολύ ζήλο και προθυμία και με πάθος αρκετό γιατί πράγματι χρειάζεται πάθος και όρεξη έτσι ώστε να διασκεδάσουμε, να απολαύσουμε, να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα. Mm-hmm. Όλοι εμείς και σίγουρα θα περάσουμε πάλι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να περάσουμε ένα τριήμερο έστω έτσι ευχάριστα. Τώρα έχουμε μιλήσει για εκπλήξεις που κρύβει η αυριανή παράσταση. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Ναι, κοιτάξτε, εκπλήξεις. Εμείς όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, γύρω στα 6-8 χρόνια, παρουσιάζεται την τελευταία Παρασκευή των Απόκριων ένα θεατρικό δρόμενο. Τα θεατρικά αυτά δρόμενα εναλλάσσονται χρόνο με το χρόνο. Έχουμε δει 3-4 διαφορετικές παραστάσεις και δρόμενα διαφορετικά. Έτσι και φέτος υπάρχει ένα διαφορετικό αρχαιοελληνικό δρόμενο, με μύθο αρχαιοελληνικό, το οποίο το μύθο τον πρότεινε ο κύριος Τσολάκης διαβάζοντας την τους μύθους που αφορούν την Νάξο. Έτσι ακριβώς θα γίνει σε διαφορετική θέση γιατί και αυτό είναι ένας σκοπός
όλων αυτών των εμπλεκομένων με το καρναβάλι να αλλάζουν οι θέσεις των δρόμενων που παρουσιάζονται, τα δρόμενα. Έτσι εφέτος έχει ήδη στηθεί μια πλωτή εξέδρα απέναντι από τον Άγιο Αντώνιο και εκεί θα απολαύσουμε ένα θεατρικό δρόμενο στη σκηνοθεσία του συμπολίτη μας του Ελευθέρου του Ελευθερίου, σε μουσική του κυρίου Τζουμάνη του Σταύρου και σε χορογραφία της Μαργαρίτας Τσίγκου. Χορογραφία της Μαργαρίτας Τσίγκου που προσφέρει ανιδιοτελώς όλη αυτή τη δραστηριότητα. Θα έχει και ειδικά εφέ το η συγκεκριμένη παράσταση και αυτά ακούμε θα υπάρχουν στο κάστρο, στην πορτάρα, ειδικά εφέ. Όχι, ο θεατής θα είναι συγκεντρωμένος μέσα στο Βίτζι που λέμε εμείς, κάτω από τα παλάτια της Αριάδνης. Εκεί θα είναι συγκεκριμένη όλη η δράση του δρόμενου. Ναι. Θα υπάρχουν εφέ, θα υπάρχουν πάντα, θα υπάρχει πάλι η Παρασκευή, θα είμαστε σίγουροι ότι ένα διαφορετικό δρόμενο θα παρουσιαστεί για όλους εμάς και θα τα απολαύσουμε. Γιατί να ξέρετε ότι και όλοι αυτοί που συμμετέχουν, συμμετέχουν από κέφι. Άλλοι μπορεί να φτιάχνουν άρματα, να κάνουν κατασκευές, να φτιάχνουν στολές, άλλοι καθημερινά κάνουν πρόβες για να παρουσιάσουν αυτό το ιδιαίτερο δρόμενο μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ο καιρός θα είναι 5-6, τοπικά 7, δεν πιστεύω ότι θα τα χαλάσει, έτσι. Πιστεύουμε και εμείς ότι ο καιρός θα είναι για μία ακόμα χρονιά. Γιατί η παράσταση είναι μέσα στη θάλασσα. Ορίστε. Η παράσταση είναι μέσα στη θάλασσα, γι' αυτό είναι το λέω. Είναι μέσα στη θάλασσα, βέβαια. Πιστεύουμε ότι θα είναι σύμμαχος ο καιρός. Για μία ακόμα χρονιά. Είναι σημαντικό να απολαύσουμε το δρόμενο και να πούμε επίσης ότι μετά θα υπάρχει χορός στο χώρο του λιμανιού όπως και πέρυσι, κεράσματα, ποτά και έτσι θα ξεκινήσει πάλι το τελευταίο τρίμερο της αποκριάς που είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επίσης έτσι ευχάριστα και θα περάσει ο κόσμος ιδιαίτερα στο ιδιαίτερο νησί και μοναδικό της Νάξου. Διάβασα πράγματι σήμερα να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ήδη και από την Πολωνία θα υπάρχει δημοσιογραφική αποστολή για να καλύψουν τα δρόμενα με δημοσιογράφο και κάμερμαν. Αρκετοί σταθμοί ενοχλούν και το Δήμο και άλλους βέβαια σίγουρα και παρουσιάζουν τα αποκριάτικα δρόμενα. Τα δρόμενα της Νάξου. Και αποκτά η Νάξου, είναι γεγονός, μια ηγετική θα το έλεγα κατά τη διάρκεια των απόκριων, έχει ξεφύγει και αποκτάει μια ηγετική θέση στο θέμα της δημιουργίας και της υλοποίησης και της οργάνωσης όλων αυτών των δρόμενων. Μάλιστα, στο χώρο του Αιγαίου και στα νησιά εννοώ, έτσι. Διάβασα σήμερα κύριε Λιανέ. Βάση να θυμόμαστε, βάση πληθυσμού που έχει η Νάξος, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό και να το αναφέρουμε γιατί είναι η ανάγκη, η πηγαία ανάγκη που έχει ο κόσμος, η τοπική κοινωνία να εκφραστεί διαχρονικά. Αυτό είναι σημαντικό. Και βέβαια και τους ελάχιστους πόρους που διαθέτει η κοινοφελής επιχείρηση για να οργανώσει όλα αυτά τα ιδέα να χρηματοδοτήσει, έτσι, γιατί η οργάνωση, το τρέξιμο είναι από εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Διάβασα σήμερα κύριε Λιανέ ότι θα μεταδίδεται και live η παράσταση. Ναι, όπως και πέρυσι θα γίνει στη σελίδα του Δήμου στο YouTube, μέχρι το μεσημέρι πιστεύω να ανακοινωθεί και η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, έτσι που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από μακριά μέσω ίντερνετ την παράσταση, τη θεατρική παράσταση της Παρασκευής του παγκοσμίως, έτσι. Είναι παγκοσμίως και πέρυσι είχαμε αρκετούς που παρακολουθούσαν όλη αυτή τη live όλη τη διαδικασία αυτή, όλη την παράσταση τη διαδικασία. Και επίσης να πούμε, να κάνουμε και μια ενημέρωση στον κόσμο ότι το θεατρικό δρόμενο θα, αντί τις 8 η ώρα που είχε ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Ναι, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Όπως κάθε χρόνο, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να δούμε έτσι όμορφα πράγματα, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Κύριε Λιανέ, θα ήθελα να σας απασχολήσω για ένα ακόμη θέμα. Ναι, θα ήθελα να μας ακούνε και επαγγελματίες. Ναι. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά.
να βοηθούν και να συνεργάζονται με συντονιστικές επιτροπές στο φωτισμό, στην διευθέτηση, στις διελεύσεις. Να ζητούμε επίσης όλους τους μόνιμους κατοίκους να απομακρύνουν, να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα από την οδό Παπαβασιλείου κατά τη διάρκεια του Σαββάτου βράδυ και της Κυριακής, έτσι ώστε να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη και ασφαλής όλη αυτή η χώρη. Και βέβαια όλοι οι επαγγελματίες στα καταστήματα που είναι ανοιχτά, και πρέπει να το ανακοινώσουμε και να το πούμε και συγχαρητήρια και στον Σύλλογο της Μαζικής. Ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Που εξέδωσε ανακοίνωση και προτρέπει με κεράσματα έξω από τα καταστήματα. Αυτό είναι πηγαίο, η φιλοξενία για εμάς τους νησιώτες είναι αυτονόητο και πρέπει να δείχνεται καθημερινά αυτή την κουλτούρα που έχουμε εμείς, μας έχουν μίσει οι προγόνοι μας, πρέπει να το αναδεικνύουμε καθημερινά όπως το κάνουμε, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν όλοι οι έμποροι να φροντίσουν να έχουν κεράσματα και βέβαια να στολιστούν λίγο και τα καταστήματα, τα μαγαζιά, και βέβαια και γιατί όχι και όλοι που εργάζονται και δουλεύουν εκεί στα καταστήματα να δείχνουμε ότι είμαστε όλοι μέρος αυτού του τριημέρου. Ναι, και επίσης καλό θα ήταν τα μαγαζιά, αν μπορούν, να βάλουν στις οθόνες τους, αφού θα υπάρχει live stream, να βάλουν στις οθόνες τους να παίζει το δρόμενο για τους ανθρώπους. Ακριβώς, οποίοι... επειδή το σημείο πάλι δεν θα έχουν τη δυνατότητα, επειδή είναι μέσα στη θάλασσα, έτσι όλοι να βλέπουν, να έχουν πρόσβαση, καλούμε τα μαγαζιά, θα ανακοινωθεί, να μπορούν να το βλέπουν οι καφετέρειες, όλα τα καταστήματα από τις τηλεοράσεις που διαθέτουν στις αίθουσές τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σας διακόψω για πολύ λίγο να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να πούμε κάποια πράγματα για το αεροδρόμιο, κύριε Λιανέ. Μάλιστα. Aegean Voice, Aliberti News στα ραδιόφωνά σας. Ο Δημήτρης Λιανός, αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είναι ζωντανά μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις, για το τριήμερο, για τις εκδηλώσεις που γίνονται στα χωριά της Νάξου. Και θα πάμε, κύριε Λιανέ, όπως σας έλεγα και πριν, να δούμε το θέμα του αεροδρομίου. Υπάρχει και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στη Κυκλαδική που λέει ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για το αεροδρόμιο. Υπήρξε μία κινητικότητα τους τελευταίους μήνες σε ό,τι αφορά τη σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα και αν τελικά μπορούμε να ελπίζουμε για την επιμήκυνση αυτή του διαδρόμου. Το συγκεκριμένο θέμα το παρακολουθούμε στενά. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και εγώ προσωπικά ασχολούμαστε συστηματικά με το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου. Mm. Και θέλω να αναφέρω, και πρέπει να λέμε εμείς σαν κοινωνία, επειδή όλοι γνωριζόμαστε, ότι η Νάξος είχε δύο φορές την ιστορία της, την πρόσφατη, την ευκαιρία να αποκτήσει μεγάλο αεροδρόμιο, που για διάφορους λόγους, και δεν χρειάζεται, απλά το αναφέρουμε αναδρομικά, δεν υλοποιήθηκε η επέκταση του αεροδρομίου, και το εννοώ στην περίοδο της Χούντας. Και βέβαια το 1996 την επέκταση του αεροδρομίου στα 1400 μέτρα. Αναφέρω αυτές τις δύο περιόδους γιατί πράγματι η κοινωνία πλέον σήμερα είναι αξιακή, αναζητά και απαιτεί την επέκταση του υφιστάμενου αεροδρομίου. Δίκαια. Θα ήθελα να αναφέρω, κυρία Λιμπερτέ, ένα λεπτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι ένα στοίχημα προσωπικό της Δημοτικής Αρχής το θέμα της επέκτασης του διαδρόμου, και το αναφέρω αυτό γιατί σκεφτείτε ότι αν το 1996 είχε ολοκληρωθεί η επέκταση του διαδρόμου, σήμερα η Νάξος θα ήταν πολύ διαφορετική. Και τι εννοώ διαφορετική. Τώρα με την περίοδο της κρίσης που βιώνουμε όλοι, βλέπουμε πολλούς συμπολίτες μας να είναι άνεργοι, να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας, και ιδιαίτερα ο κλάδος της οικοδομής και της ανάπτυξης, που βλέπουμε ότι η συνεργεία ολόκληρα, όπως λένε, κρεμάσανε τα σκερπάνια. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ διαφορετικά και η τοπική κοινωνία δεν θα βίωνε τα άσχημα συμπτώματα της κρίσης που βιώνουμε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή, επειδή από το 2011 έχουμε ενεργοποιήσει το θέμα του αεροδρομίου, και πρέπει να το λέμε γιατί το αεροδρόμιο της Νάξου δεν είναι στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης,
Παρόλα αυτά, εμείς το έχουμε βάλει προτεραιότητα και ασχολούμαστε συστηματικά με την ορίμανση και την ολοκλήρωση όλων των μελετών, τη χρηματοδότηση του έργου και την επέκταση του διαδρόμου, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι τέτοια έργα αναπτύσσουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και το οικονομικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Εμείς συστηματικά λοιπόν έχουμε ανοίξει την διαδικασία και σχεδόν ολοκληρώνονται πλέον, έχουν ολοκληρωθεί θα έλεγα όλες οι μελέτες του συγκεκριμένου έργου. Γίνονται και τώρα πλέον πρέπει, εφόσον θα βγει η ΑΕΠΟ του έργου σε 2 με 3 μήνες εκτιμούμε, από εκεί και πέρα θα γίνει η κήρυξη των απολωτριώσεων. Και το θέμα είναι από πού θα χρηματοδοτηθούν. Σίγουρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και επίσης, αφού χρηματοδοτηθεί το έργο, θα πρέπει να ενταχθεί είτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή στο ΕΣΠΑ. Αφήνεται στην πολιτεία. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται να απολωτριωθούν γύρω στα 100 στρέμματα γης και θα γίνει ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του νησιού μας, το οποίο, το επαναλαμβάνω, η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει και εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και που συζητάμε με τον κόσμο το θεωρούν σκοπό. Δηλαδή λένε κάντε το αεροδρόμιο και μην κάνετε τίποτα άλλο. Να σας άρα πω, λοιπόν λέει, μας λέτε ότι κομμάτι. Δεν έχουν παγώσει οι διαδικασίες, προχωρούν όχι, κανονικά. Κανονικά οι περιμένουμε την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης. Ακούστε γιατί πρέπει να τα λέμε. Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ελληνικό και με την ελληνική πολιτεία, ιδιαίτερα με την κατάσταση της κρίσης. Τι εννοώ, βλέπετε η Fraport είναι να πάρει και να διαχειριστεί τα αεροδρόμια από πέρσι και η Fraport αδυνατεί με την ελληνική πολιτεία ακόμα να κλείσει τη συμφωνία και να αναλάβει τα αεροδρόμια. Αν διαβάζετε κάπου με μικρά γράμματα, γιατί υπάρχει σημαντικό, υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και της Fraport. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να κλείσει η συμφωνία, να υλοποιηθεί τέλος πάντων αυτό που έχουν, γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ανάδοχος, είναι η Fraport, έχουν κλείσει και δεν μπορεί να κλείσει το θέμα αυτό και να αναλάβουν την διαχείριση των αεροδρομίων. Αυτή την περίοδο τώρα τι γίνεται. Γίνεται πράγματι στα πολιτικά γραφεία μια κουβέντα που τη γνωρίζαμε. Και λόγω τώρα της αξιολόγησης και της κατάστασης που βιώνουμε. Ποια είναι αυτή η κουβέντα. Τα αεροδρόμια είναι στα επέδα, αυτό το γνωρίζαμε. Το ταμείο που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί το δημόσιο, το χρέος της Ελλάδας κτλ. Από εκεί και πέρα λένε τώρα ποια λεφτά να βάλουμε. Να πάρουμε από το ΠΟΔΕ, να πάρουμε αφού θα τα πάρουν γιατί να τα φτιάξουμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια, θα το έλεγα εγώ αυτή τη στιγμή, περισσότερο κουβέντα χαλαρή. Δεν υπάρχει διαδικασία αποφασισμένη. Εμείς σαν Δήμος, να το ξέρετε, και στα συλλογικά όργανα που συμμετέχει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και όλοι οι Δήμοι, και οι Δήμαρχοι και όλοι οι αιρετοί, είμαστε υπέρ της παραχώρησης των αρμοδιοτήτων και έτσι πρέπει να γίνει του πρώτου βαθμού του ΟΤΑ. Τι εννοώ, ακόμα και για το αεροδρόμιο, εμείς έχουμε ζητήσει και την παραχώρηση και την ενοικίαση και του αεροδρομίου να έρθει στους Δήμους. Σκεφτείτε ότι αυτά τα έργα, αν τα είχαν οι Δήμοι την αρμοδιότητα αυτή, όχι τη λειτουργία, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ΥΠΑ, φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς, εννοούμε πάντα για τις καταστάσεις κτηριακές, πάντα με τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νομοθέτης, τις υποδομές. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Εάν είχαν, πώς θα είχαν αναπτυχθεί. Τι γίνεται τώρα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε, δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός. Έπρεπε λοιπόν η πολιτεία να πει η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί στο κεντρικό Αιγαίο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Όχι τώρα, από παλιά έπρεπε να είχαν γίνει. Δηλαδή, που λέμε στα πλαίσια της αειφορίας και της ανάπτυξης και. Παρόλα αυτά που θέλω να καταλήξω, σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε, εμείς συστηματικά, με μεθοδικότητα, συνεργαζόμαστε
και με το Υπουργείο και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να τρέξει το όλο εγχείρημα, που δεν είναι άλλο από την επέκταση του διαδρόμου. Ναι. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι όλη αυτή η κινητικότητα η οποία υπάρχει με τα ΙΠΕΔ, με υπερταμείο κτλ. Δεν εμποδίζουν τις διαδικασίες να εξελιχθούν και ότι προχωράει κανονικά. Κοιτάξτε, εδώ πολλές φορές και εμείς σαν Έλληνες παρασυρώμαστε και λέμε, έχει λοιπόν ένα περιουσιακό στοιχείο. Όταν έχω ένα περιουσιακό στοιχείο, του ρίχνω κάτι παραπάνω, όπως πας να πουλήσεις ένα μεταχειρισμένο αμάξι και λες κάτι να το φτιάξω για να πάρω 100-200 ευρώ παραπάνω. Ναι. Έτσι πρέπει λοιπόν και η πολιτεία, αν και εφόσον υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες που όλοι είμαστε εναντίον, γιατί να ιδιωτικοποιηθούν τα αεροδρόμια. Φυσικά είναι παράλογο, γιατί θα μπορούσαν να τα λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Δυστυχώς απεδείχθηκε το ελληνικό δημόσιο. Τόσα χρόνια που τα λειτουργούσε. Δεν μπορεί να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Είναι σημαντικό. Σκεφτείτε ότι όταν πήρατε, αν διαβάσατε κάποιες στήλες, όταν έγινε η διαδικασία, η Fraport διαπίστωσε ότι από τα 14 αεροδρόμια που πήρε, τα 8 δεν είχαν άδεια λειτουργίας. Δεν είχαν ΑΕΠΟ. Mm-hmm. Από την ελληνική πολιτεία που τα διαχειριζόταν. Δηλαδή τραγκεφαλικά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς όμως όλες αυτές οι ελλείψεις, παραλήψεις, η αδιαφορία έφεραν την ελληνική κοινωνία σήμερα στο πυθμένα. Και βιώνουμε αυτή την έντονη και παρατεταμένη κρίση, και δυστυχώς και το απέφθομαι, υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχίσει, γιατί το ελληνικό κράτος δεν εξυγχρονίστηκε, δεν αξιολογήθηκαν οι δομές, οι υπηρεσίες, τα άτομα που τα απαρτίζουν, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ενώ έπρεπε να είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Α, καλά. Λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, το έργο θα συνεχιστεί κανονικά. Το έργο το παρακολουθούμε. Γίνονται επαφές. Εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δήμαρχο είχαμε πάει και είχαμε επισκεφθεί πάλι την ΙΠΑ. Κάνουμε τακτικές συναντήσεις, επικοινωνίες. Τι σας λένε. Ορίστε. Τι σας λένε, λέω, στην υπηρεσία πολιτικής. Για να προχωρήσει το θέμα, για να κλείνουν. Ναι. Κάνεις μια σύσκεψη και λες, πρέπει να βάλουμε και τα κτίρια. Συζητάμε, να μπουν και τα κτίρια. Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντολογική μελέτη. Συζητάμε ποιος θα φτιάξει τη μελέτη για τα κτίρια. Συζητάμε, τέλειωσε η υδραυλική. Έγιναν οι περιφερειακοί δρόμοι. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της μελέτης και την υλοποίηση του σχεδίου. Μάλιστα. Ακόμη και αν πάντως να ξέρετε, και με το διοικητή της ΙΠΑ που έχουμε αποκτήσει σχέσεις, είναι ικανότατος και ο συγκεκριμένος διοικητής, τον τυχαίνει και αυτόν τον ορίζει σειρά, και είναι πάρα πολύ πρόθυμος να ολοκληρωθεί και να τρέξει η επέκταση του διαδρόμου της Νάξου. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μακάρι, αυτό θέλουμε και εμείς. Και εκείνος, αλλά... και το δείχνει, κοιτάξτε, το ποιόν του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει, αλλά άμα πάει στο τέλος. Και στην φάνηκε η πρωτοβουλία. Και πρέπει να τα λέμε. Τα σίκα και τη σκάφη. Και η πρωτοβουλία, έστω και με την Aegean και με την τοπική κοινωνία, να χρηματοδοτήσουν και να ολοκληρώσουν το κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει. Βλέπουμε δηλαδή τη βούληση της κυβέρνησης και της ΙΠΑ να ολοκληρώσει με αυτά τα μέσα, με χρηματοδότηση ιδιώτων, το έργο. Η βούληση λοιπόν, όπως και στην ΠΑΡΟ, την βούληση διακατέχεται η υπηρεσία έντονα και η αιρετή και η μόνιμη, ώστε να βρεθεί, αφού ολοκληρωθούν βήμα-βήμα, λειτουργούμε, να γίνει και η επέκταση του διαδρόμου και η κατασκευή, μάλιστα, νέου αεροσταθμού. Ωραία. Κύριε Λιανέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας για τα θέματα που συζητήσαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα και Σωκρατές, και καλό τρίμερο. Καλό τρίμερο. Γεια σας. Καλή επιτυχία σε όλα.